Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα μετανάστη, χαιρετίζουμε τους Έλληνες μετανάστες στο εξωτερικό, ειδικότερα τους χιλιάδες νέους εργαζομένους που αναγκάστηκαν να φύγουν τα τελευταία χρόνια και συνεχίζουν τον αγώνα για τη ζωή και τα δικαιώματά τους σε άλλες χώρες. Το ταξικό εργατικό κίνημα στην Ελλάδα στέκεται σταθερά στο πλευρό των προσφύγων και των μεταναστών που βρίσκονται εγκλωβισμένοι στη χώρα μας. Οι κυβερνήσεις της Ελλάδας διαχρονικά συμμετέχουν και στηρίζουν τις υπεριαλιστικές επεμβάσεις και πολέμους. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, βρίσκοντας έτοιμο το έδαφος από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, επεκτείνει την αντιμεταναστευτική πολιτική που κρατά εγκλωβισμένους στα ελληνικά νησιά χιλιάδες μετανάστες και πρόσφυγες, μη επιτρέποντάς τους να μεταβούν στις χώρες πραγματικού προορισμού τους. Με τον νέο νόμο που ψήφισε, ενσωματώνοντας τις αντιδραστικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιορίζουν το δικαίωμα στο άσυλο και ενισχύουν την παρουσία της πολεμικής μηχανής του ΝΑΤΟ, που ευθύνεται για τον ξεριζωμό ολόκληρων λαών και της Frontex στο Αιγαίο. Και η τωρινή κυβέρνηση και οι προηγούμενοι υπηρετούν τη δολοφονική πολιτική που πλέκει το λαό μας σε επικίνδυνους υπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς. Ενώ στο εσωτερικό συνεχίζουν ο ένας το έργο του άλλου, τσακίζοντας μισθούς, συντάξεις, διαλύοντας την κοινωνική ασφάλιση και το μέλλον των εργαζομένων, Ελλήνων και ξένων, εξωθώντας τη μετανάστευση χιλιάδες νέους Έλληνες εργαζομένους. Ως εργαζόμενοι στις προσφυγικές δομές, ερχόμαστε καθημερινά αντιμέτωποι με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες και οι μετανάστες στη χώρα μας. Με την πλήρη έλλειψη οργάνωσης και την αδιαφορία του κράτους για σωστές και ασφαλείς υποδομές στέλασης και μεταφοράς, υγείας και εκπαίδευσης. Συνθήκες μέσα στις οποίες ζουν οι πρόσφυγες, αλλά εργάζονται και οι εργαζόμενοι με ολιγόμενες συμβάσεις, πετσοκομμένα δικαιώματα και πολλές φορές απλήρωτοι για μήνες. Γι' αυτό το λόγο λέμε ότι οι εργαζόμενοι όλου του κόσμου έχουμε απέναντι τους ίδιους εχθρούς, τα ίδια προβλήματα και την ίδια διέξοδο. Απέναντι σε αυτή την επίθεση, οι εργαζόμενοι, τα λαϊκά στρώματα, έχουμε να αντιπαραθέσουμε τις αξίες και τα ιδανικά της τάξης μας, τις αγωνιστικές παραδόσεις και τις κατακτήσεις του λαού μας. Το ΠΑΜΕ καλεί τα συνδικάτα να δυναμώσουν τη διεκδίκηση για τα δικαιώματα και τον απεγκλωβισμό των προσφύγων και μεταναστών, να δυναμώσει η κοινή πάλη Ελλήνων προσφύγων και μεταναστών εργατών για ένα κόσμο χωρίς φτώχεια, εκμετάλλευση, πολέμους και προσφυγιά.